Πώς είστε? Καλά, εσείς. Καλησπέρα σας. Πώς είστε, παιδί? Μαζί είναι ικανοποίηση ο Ινός ότι μπορέσαμε για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια να κάνουμε σημαντικές προσλήψεις μόνο όμως που πια στην εκπαίδευση, ειδικά όσον αφορά ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν την εκπαίδευση, αλλά έπρεπε να έχουν αυτή τη μονιμότητα και αυτή τη σταθερότητα που μόνο η πρόσβληση των πραγμάτων οδηγεί. Και μέσα από αυτήν την συζήτηση να πείτε λίγο τελείως όπως τα αισθάνεστε και εκείνος που μπορούμε να κάνουμε καλύτερα για να βοηθήσουμε τα σχολεία και εσάς, τη δικιά σας προσωπική εξέλιξη. Πάντα πίστευα και πιστεύω ακάοντα ότι τα σχολεία μας είναι όσο καλά είναι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μας και βέβαια και η διευθύνση των σχολείων να μπορούν να στηρίζουν τις σχολικές μονάδες, μία από τις μεγάλες καινοτομίες στις οποίες ήθελα πάντα να εισάγω, να δίνω μεγαλύτερη αυτονομία στα σχολεία, αλλά και στους δασκάλους και στους καθηγητές μέσα στην τάξη να μπορούν να διδάσκουν το μάθημα όπως αυτοί κρίνουν ότι είναι πιο σωστό, μέσα σε ένα προφανώς καθορισμένο πλαίσιο, αλλά με λίγο περισσότερη φαντασία και ευρηματικότητα, για να γίνεται και το μάθημα πιο ενδιαφέρον και να μπορεί να προσαρμόζει τη διαδικασία και τις δυνατότητες και στα πλεονεκτήματα που έχει ο κάθε εκπαιδευτικό. Ήμασταν 15 χρόνια, 12 χρόνια αναπληρωτές, ορομίστη. Πήγαμε παντού. Εγώ είχα αφήσει το μωρό μου. Φαντάζομαι ότι. Παντού. Ναι, και με μωρά και με παιδιά. Και, δηλαδή ήταν. Και ξέρετε, και είναι το θέμα της αβεβαιότητας. Αυτό. Και τώρα είμαι μόνιμη, να φανταστείτε, δεν το πιστεύω. Ναι. Δηλαδή αποκαταστήσατε μια μεγάλη αδικία. Χρόνο. Φαινόταν ότι υπηρετούσατε πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Σωστά, σωστά. Και προφανώς αυτή η αδειότητα του Ρεμιτζέτη που θα βρεθεί στον επόμενο χρόνο πρέπει να είναι πολύ δύσκολη ψυχολογικά για το που και το που. Ναι, ναι, ναι. 12 χρόνια είμαι αναπληρωτρία. Τώρα είμαι μία από τις 25.000 προσλήψεις που έγιναν την τελευταία δεκαετία. Νιώθω πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Υπάρχει μια σταθερότητα και η δική μου, αλλά και της οικογένειας ολοκλήρως, γιατί έχω και εγώ δύο μικρά παιδιά. Εκπαιδευτικά μου οι δάσκαλοι θεωρώ πάνω απ' όλα και εσείς το στηρίξατε μέσω του διορισμού που είχε κάνει. Πολύ και... μεγάλη, ξέρετε, αυτή η μεταρρύθμιση. Υπάρχουν χώρες οι οποίες θεωρούνται πολύ πιο προχωρημένες από εμάς και δεν έχουν καταφέρει ακόμα να πάνε στην έναρξη της επίσημης εκπαιδευτικής διαδικασίας από τα τέσσερα. Είναι κατάκτηση αυτό, μεγάλη. Είναι μεγάλη κατάκτηση. Και νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ σημαντική η δουλειά η οποία γίνεται στο νηπιαγωγείο και η δύσκολη, η διετής προσολική είναι και ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτρο, διότι ό,τι ξέρουμε για τον ανθρώπινο εγκέφαλο μας λέει ότι αυτά τα πρώτα 6 χρόνια είναι εξαιρετικά κρίσιμα. Και βέβαια είναι και ένα μέτρο με πολύ σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα, γιατί πια όλα τα παιδιά τώρα έχουν πρόσβαση σε μια ποιοτική εκπαίδευση, η οποία ξεκινάει ουσιαστικά οργανωμένα από τα τέσσερα χρόνια, και μόνο αυτοί που θα μπορούσαν ενδεχομένως να την πληρώσουν. Ο καλύτερος τρόπος ενσωμάτωσης και ο μόνος ουσιαστικά που μπορεί να δουλέψει είναι μέσα από τη δημόσια παιδεία. Είναι αλήθεια ότι οι μόνιμοι διορισμοί επιφέρουν μια σταθερότητα. Είναι η πρώτη φορά στην ειδική αγωγή από όταν λειτουργήσε η ειδική, πάρα πολλά χρόνια δηλαδή πίσω, που γίνανε μόνιμοι διορισμοί. Ναι. Έχουμε πλέον ένα πιο σταθερό περιβάλλον. Το ανθρώπινο δυναμικό, όπως είπε η συνάδελφος, είναι πολλαπλασιαστής. Είναι πολλαπλασιαστής ισχύων μας τάξης. Έχουμε βάλει τα θεμέλια, γιατί έχουμε μια σταθερότητα, έχει σημείο αναφοράς ο μαθητής, τον εκπαιδευτικό, η σχολική μονάδα οργανώνεται καλύτερα. Όπως καταλαβαίνετε, οι μόνιμες προσλήψεις τους δίνουν ήδη την ασφάλεια, ότι το παιδί θα βρει εκεί εκπαιδευτικό. Ναι. Γι' αυτό και θα πρέπει να συνεχίσουν. Ναι. Πολύ σημαντικά βήματα είναι και ο προσωπικός βοηθός. Ναι. Είναι από το Υπουργείο Εργασίας, αλλά είναι πολύ σημαντικό, όπως και η πρώιμη παρέμβαση που εστιάζει τώρα. Τόσο μικρότερες ηλικίες, τόσο πιο εύκολο είναι τα παιδιά να μπορέσουν να εξοικειωθούν με αυτά. Και αυτό θέλουμε. Θέλουμε περιέργεια. Θέλουμε να διδάξουμε δεξιότητες και συμπεριφορές και όχι μόνο γνώση. Γνώση δεν μπορεί να υποκατασταθεί ποτέ, αλλά το σχολείο πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από ένα μηχανισμό αναπαραγωγής μιας γνώσης που διδάσκει ο δάσκαλος ή ο καθηγητής. Και αυτά μπορούμε να τα κάνουμε πιο εύκολα στις μικρότερες ηλικίες. Και εγώ έχω ασχοληθεί και έχω ασχοληθεί πολύ με τα ζητήματα της υπηρέσεως, ότι αυτά τα οποία έχουμε
συμπτωματολογήσει είναι βασικά σωστά για την εκπαίδευση και μας επιτρέπουν, εφόσον το καλό είμαστε πάλι στα πράγματα του νευρώνου, δηλαδή, να χτίσουμε και να ενδυναμώσουμε τις αλλαγές τις οποίες έχουμε προωθήσει, ώστε να μην υπάρχει ουσιαστικά μετά δρόμος επιστροφής. Γιατί το τελευταίο που θέλουμε είναι όλοι στην εκπαίδευση, μαθητές πρώτα απ' όλα, αλλά και εκπαιδευτικοί και γονείς να γίνονται πειραματόζωα.